συνεχίσω αυτό το ταξίδι και όπου βγει. Όταν το ανακοίνωσα στον εγγονό μου το μεγάλο, γιατί έχω 5 εγγονάκια, μου λέει, του λέω, Σπύρο, λέω, θα πάω σχολείο και μου λέει, γιαγιά, μα είσαι γριά. Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει, λέω, και οι γριές πάνε σχολείο. Η κυρία Σταυρούλα Βάνια επέστρεψε στα Θρανία στα 53 της, έχοντας αποκτήσει παιδιά και 5 εγγόνια. Τον Ιούνιο αποφύτησε από την πρώτη τάξη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων και φιλοδοξεί να συνεχίσει σε 2 χρόνια στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Η καθημερινότητά μου ήταν σχολείο, σπίτι, καναπές. Είχα μάθει όλα τα σύρια απ' έξω. Δεν υπάρχει, είχα βγάλει για τα σενάρια. Είπα, λέω, δεν είναι ζωή αυτή. 53 είσαι, τι θα κάνεις αυτό, έτσι θα τη βγάλεις. Και τέλος πάντων είχα μάθει για το ΣΔΕ και δεν πάω, λέω, τι έχω να χάσω. Έτσι κι αλλιώς τότε παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, το είχα σταματήσει. Και λέω, πάω και τι γίνει. Οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων αποτελούν παραδείγματα επιμονής, θέλησης και πίστης πως η δίψα για μάθηση οδηγεί σε πιο φωτεινούς δρόμους. Έχουν δυσκολίες, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που γέννησε το 7ο παιδί και ερχόταν από τα Νόγια. Ναι, έχουμε περιπτώσεις που έρχονται στο σχολείο μετά από τη δουλειά, έτσι, με τα ρούχα της δουλειάς. Εκείνο που εντυπωσιάζει όλους μας και φέτος ακόμα είναι οι μεταγεννούμενοι από τη χώρα Σφακίων που έρχονται οι μαθητές μας, οι οποίοι με ήλιο, με βροχή, με χιόνια, με πολύ άσχημο καιρό και με δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το κόστος των εξόδων μιας τέτοιας διαδρομής, επιμένουν πεισματικά και καταφέρνουν να αποφυτίσουν. Στην ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι που κάποια στιγμή της ζωής τους αποφάσισαν να συνεχίσουν το σχολείο που κάποτε εγκατέλειψαν. Κινητήριος δύναμή τους, η ενθάρρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το είχα από μικρή που σταμάτησα το σχολείο με τους γονείς, όλα αυτά εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα. Το σκεφτόμουν χρόνια με τα πιτσιρίκια που μεγαλώνανε και μια παρότριση και αυτονών ήταν να συνεχίσω και να τελειώσω το γυμνάσιο. Το θέλει καιρό, το θέλει χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και το συζητάμε πάνω, το λέμε στους φίλους μας και όλοι λένε μπράβο. Γιατί εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις κάτι που το ονειρεύεσαι τόσα χρόνια και το οτιδήποτε. Καθημερινά, εντάξει, έχει τύχει να μας παίρνει τηλέφωνο, να μας πει θέλω βοήθεια στην εργασία και αυτά. Περισσότεροι από 1000 είναι οι απόφοιτοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων από το 2006 μέχρι σήμερα. Αυτοί που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα παλιότερα χρόνια έχουν μεγαλύτερη δίψα, γιατί και τότε είχαν προβλήματα, είτε οικονομικά είτε οικογενειακά, συντήρησαν το σπίτι τους, παντρεύτηκαν σε κάποιες ηλικίες που οι γυναίκες παντρευόντουσαν μικρές και το έχουν αποθυμένο. Και έχουν μεγαλύτερη όρεξη, θεωρώ, να προχωρήσουν, να μάθουν, να κερδίσουν το χρόνο που έχασαν. Υπάρχουν εκεί έξω, γύρω μας, πολλοί που έχουν την ανάγκη μας και πολλοί και μείνει έκπληξη για μας ότι δεν μας γνωρίζουν. Μας δηλώνουν ότι δεν μας γνωρίζουν. Παρόλο που το ΣΔΕ λειτουργεί από το 2006, έχει ήδη πάνω από 1000 απόφοιτους στον ομό, άρα κυκλοφορούν γύρω μας οι απόφοιτοί του και όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας ξέρουν. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων συστεγάζεται με το πειραματικό γυμνάσιο στο κέντρο της πόλης, ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργούν και 2 παραρτήματα στον Πλατανιά και την Κίσαμο.